Πάμε στην δεύτερη ζωντανή σύνδεση, καθώς ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος της Σούδας. Ξέρετε, ξεκινήσαμε με Ιεράπετρα, σωστά, Ανατολική Κρήτη. Πάμε στη Δυτική και πάμε στη Σούδα, καθώς εκεί ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος περιοχής αποτέλεσε την αφορμή προκειμένου να συγκεντρωθούν δεκάδες άνθρωποι και να γιορτάζουν για τον Εράντζη στο πλαίσιο της γιορτής για τον Εράντζη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ηλία Φραγκιαδάκη. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τα είχαμε ξαναπεί, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Βρίσκεστε εκεί στο κριτικό παραδοσιακό σπίτι. Βέβαια, βέβαια. Εδώ πέρα είμαστε, στο προάβλιο του σπιτιού είμαστε, στο παραδοσιακό σπίτι. Κάναμε το Σάββατο τη γιορτή του Ανθόνερου. Τη γιορτή του Νερατζιού, ήρθε κόσμος, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί είδαμε να μαζεύεται πολύ κόσμος, δεν το περιμέναμε και εμείς να έρθει τόσο πολύς κόσμος. Μας άρεσε γιατί και τα παιδιά ήρθανε, μυρίσανε, είδανε πώς βγαίνει το ανθόνερο, τους αφήσαμε να πάρουν ανθόνερο από εκεί που έτρεχε, να το ακουμπήσουν, να το μυριστούν, να το λουστούν. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστηθήκαμε νομίζω και εμείς, αλλά και τα παιδιά όλοι, μικροί, μεγάλοι, που ξυπνήσανε και οι μεγάλοι τις μνήμες τους. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες, πρόεδρε, με χορούς, κοντά ο ένας στον άλλον, ένα όμορφο κλίμα που τόσο πολύ βέβαια το έχουμε ανάγκη, αλήθεια είναι. Ναι, ήρθε ο αεροδρόμος, χορέψαν τα παιδιά. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Τώρα ετοιμαζόμαστε βέβαια για την άλλη γιορτούλα που είναι στις 28. Ναι. Θα κάνουμε την κουρά. Φέρνουμε ζώα εδώ πέρα απ' έξω το προάβλιο. Ναι. Τα κουρεύουμε, αλλά όχι μόνο δείχνουμε την κουρά. Δείχνουμε και το μαλλί τι κάνουνε. Εδώ πέρα τώρα είναι το όμορφο. Αυτό και αν έχει ενδιαφέρον τώρα. Εκεί είναι τα καλά, πρόεδρε. Βέβαια. Εκεί θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα λίγο στο πάνω. Ναι. Το μαλλί, φυσικό μαλλί από τα ζώα που το παίρνουμε. Ναι. Και δείχνουμε όλη την Παρασκευή πώς το καθαρίζουν, πώς το φτιάχνουν, τι φτιάχνουν, που το βάζανε στα μαξιλάρια, που το κάνανε κλωστές και ράβανε, που τα χίλια δύο πράγματα. Θα δείχνουμε όλα αυτά και θα βγει πάλι έτσι μια όμορφη γιορτούλα. Πάλι πιστεύω πολύ ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, νομίζω θα τα ξαναπούμε τότε. Βέβαια, βέβαια. Στις 28 είναι η κουρά που θα κάνουμε και επίσης στις 15 θα κάνουμε ένα καθαρισμό παραλίας στη Σούδα, στο Βλητέ, που θα είναι και αυτό κάτι πολύ ωραίο και δραστήριο και πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί, γιατί τις θάλασσες μας πρέπει να τις έχουμε καθαρές. Μπράβο, είδαμε και το προηγούμενο θέμα στην Ιερά Πετραγή, τα μικρά παιδιά, οι νέοι της περιοχής, πώς κινητοποιήθηκαν και έχουμε τα αποτελέσματα, το ίδιο κλίμα και στην περιοχή σας. Λοιπόν, εμείς βάζουμε άνω τελεία και τα ξαναλέμε το επόμενο διάστημα μέσα από τις δράσεις που προγραμματίζετε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,